Κώστα πάμε. Μου. Ρωτάω το δώρο που θα πάρει. Και τώρα Κώστα μου λέω να αποσυρθούμε εμείς οι δύο, διότι ο στάρ της ιστορίας μας είναι ο κύριος Κωστέτσος, ο οποίος υποσχέθηκε και αυτός ερωτευμένος. Είχαμε αποκαλύψει. Φοβερά νέα είχαμε στον Μπράβο. Ότι. Είναι ερωτευμένος, πρόκειται να παντρευτεί, αυτό δεν το ήξερε κανένας και το βγάλαμε, όπως καταλαβαίνεις, λαβράκι στον Μπράβο. Να του ευχηθούμε να ζήσει. Ναι, αλλά να του ευχηθούμε τώρα να τον ακούει η αγαπημένη του, τη οποία ετοίμασε να τη ερμηνεύσει ένα τραγούδι. Βασίλειος Κωστέτσος και. Θα σας τσακίσω. Πάμε, λάτε κατά. Θα σε πάρω να φύγουμε σ' άλλη γη, σ' άλλα μέρη που κανένα δεν ξέρουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Δεν θα έχει αγάπη μας καρδιοχτύπια και πόνους κι αγκαλιά θα βαδίζουμε στους μεγάλους τους δρόμους. Θα σε πάρω να φύγουμε ως του κόσμου την άκρη για να πάψει απ' τα μάτια σου να κυλάει ένα δάκρυ. Θα σε πάρω να φύγουμε σ' άλλη γη, σ' άλλα μέρη που κανένα δεν ξέρουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Θα σε πάρω να φύγουμε ως του κόσμου την άκρη για να πάψει απ' τα μάτια σου να κυλάει ένα δάκρυ. Θα σε πάρω να φύγουμε σ' άλλη γη, σ' άλλα μέρη που κανένα δεν ξέρουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Που ήταν αυτά. Να σου πω, θα την πάρεις να φύγετε. Πού θα πάτε, πού θα πάτε. Αμερική, μου θα κάνετε. Το ξέρεις. Θα πάτε Αμερική. Ναι. Τι θα κάνετε εκεί, μωρέ. Πες. Κορίτσια, μην φύγετε. Ελάτε κοντά μου. Θα παντρευτούμε. Θα παντρευτείς στην Αμερική. Ναι. Κουμπάρα. Κουμπάρι. Κουμπάρι. Ένα από εδώ από την Αθήνα, πολύ φίλο, και ένα από την Αμερική. Ένα όνομα. Άντε να παίρνουμε σειρά. Ρούλα, ετοιμάσου, λοιπόν. Καλά, παντρέψου εσύ, βρε Βασίλη μου, διότι εγώ το δίσεξα Μαρτίν, ξέρεις. Αλλά παντρέψου εσύ και ναι. Να πω πώς θα ξέρεις. Πώς τι. Πώς θα, πώς θα εξελιχθεί. Έτσι. Πώς είναι στην Αμερική, θα κάνεις καριέρα στην Αμερική, δηλαδή. Αντιγόνη, φεύγει ο Κωστέτσος, τον χάνουμε. Ελένη, κορίτσια, Ζέτα, τον χάνουμε, φεύγει. Στην Αμερική. Ναι, θα κάνω καριέρα στην Αμερική. Θα κάνεις καριέρα. Εγώ στο θα συνεχίσω την καριέρα μου. Τραγούδι. Όχι. Είπα και αυτό. Να σου πω, αν έρθω κι εγώ στην Αμερική, μωρέ, έτσι. Φτωχούλα κι εγώ παρουσιάστηκα από την Ελλάδα. Και σου χτυπήσω το κουδούνι, ξέρεις, και σου πω, βρε Βασίλη, γνώρισε με εκεί πάνω, με πας στα σαλόνια τα μεγάλα. Θα το κάνεις, θα με ξεχάσεις. Εσένα, δεν νομίζω. Δεν σε ξεχνάει κανένας. Πρόσεξε, Ιούδα Ισκαριώτη. Είναι ξεχάσεις, γιατί το λες μπροστά σε τόσα εκατομμύρια τηλεθεατών. Δηλαδή, θα έχουμε θεματικότητα τη Δευτέρα. 52%. Άρα πρόσεξε καλά. Στο 52%. Μόνο. Παραπάνω. Παραπάνω. Πότε θα φύγεις για Αμερική? Τέλος Φεβρουαρίου. Τέλος Φεβρουαρίου. Κορίτσια, πάει το χάνουμε τον Κωστέτσο. Πάει. Φεύγουν οι Έλληνες σχεδιαστές. Να περάσεις καλά και να πας. Αλλά να σου πω κάτι. Να μιλήσουμε και λίγο με την αγαπημένη μας την Καρδίτσα. Να μας πούνε οι άνθρωποι πώς θα περνάνε και αν είμαστε καλοί. Και τι καιρό έχουνε. Ναι. Και τι καιρό έχουνε. Για να αντιμετωπίσει το λαϊκό αίτημα για πλήρη δημοκρατία. Κάποτε, στο χώρο της παγκόσμιας μόδας, κυριαρχούσε η Twiggy. Αργότερα, ήρθε η σειρά της Beverly Johnson, της Cheryl Tiggs, της Christie Brinkley. Η Renée Simonsen από τη Δανία και η Πολίνα Πορίσκοβα από την Τσεχοσλοβακία τις διαδέχτηκαν λίγο μετά. Σήμερα, η Λίντα Ευαγγελίστα, η Cindy Crawford, η Τατιάνα Πάτιτς, η Γιασμίν Λεμπόν, η Κρίστη Τέρλινγκτον και η Εστέλ Χάλιντεϊ είναι οι αδιαφιλονίκητες βασίλισσες του διεθνούς modeling.
Η Λίντα Ευαγγελίστα ήρθε στη χώρα μας προσκεκλημένη του Νίκου Κουντουρά, διευθυντή του πρακτορείου Έλενα Models, για να πάρει μέρος στην καλοκαιρινή κολεξιόν του Βασίλη Κοστέτσου. Τη Λίντα συνδέει στενή φιλία με τη δική μας Έλενα Κουντουρά, η οποία μεσολάβησε για την επίσκεψή της στην Αθήνα. Η Ευαγγελίστα ανακηρύχθηκε πρόσφατα μοντέλο της δεκαετίας του 90. Just a little while ago, you πρόσφατα ανακηρύχθηκες κορυφαίο μοντέλο της δεκαετίας του 90. Είσαι όμορφη, πλούσια και διάσημη. Υπάρχει κάτι στη ζωή που δεν έχεις αποκτήσει ακόμα? Προς το παρόν έχω όλα όσα θα επιθυμούσα. Αργότερα θα ήθελα να δημιουργήσω οικογένεια και η ζωή μου να γίνει πιο ήρεμη. Η Λίντα Ευαγγελίστα γεννήθηκε πριν 25 χρόνια στην πόλη Αγία Εκατερίνη του Καναδά. Την πρώτη της επαφή με την πασαρέλα είχε σε ηλικία 16 ετών, όταν έλαβε μέρος σε ένα διαγωνισμό ομορφιάς και όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο κοιτάζοντας σήμερα αυτή την Καλονή, έχασε από μια συνομήλικη της ξανθιά. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του ιδιοκτήτη ενός πρακτορείου μοντέλων. Το πρώτο πράγμα που έκανα 2 χρόνια μετά, όταν αποφύτησα από το σχολείο, ήταν να του τηλεφωνήσω, θυμάται η superstar της μόδας. Και δεν έκανε λάθος. Μια λαμπρή καριέρα ξεκινά για αυτήν. Οι διασημότεροι σχεδιαστές την ζητούν για τις επιδείξεις τους. Η Ευαγγελίστα ταξιδεύει αδιάκοπα. Παρίσι, Μιλάνο, Νέα Υόρκη, Τόκιο. Είσαι ένα από τα διασημότερα μοντέλα του κόσμου. Έχεις δουλέψει κοντά σε πολλούς διάσημους σχεδιαστές από την Αμερική και την Ευρώπη. Ποιος σχεδιαστής νομίζεις ότι πλησιάζει περισσότερο τις ανάγκες της σημερινής γυναίκας? Προτιμώ τους Αμερικανούς σχεδιαστές, όχι τόσο για την δημιουργικότητά τους, όσο γιατί φτιάχνουν ρούχα όμορφα, πρακτικά και πολύ απλά. Very simple clothes, but I used to like the Japanese. Στο παρελθόν μου άρεσαν οι Ιάπωνες σχεδιαστές, αλλά όχι πια. Μου αρέσουν και άλλοι πολύ. Αλλά αυτό εξαρτάται από το αν τα ρούχα είναι πρωινά ή βραδινά. Depends for daytime, for nighttime. Λατρεύω το Saint Laurent, όπως και αρκετούς νέους σχεδιαστές. Η δουλειά σου απαιτεί πολλά ταξίδια. Ποια πόλη πιστεύεις ότι είναι η πρωτεύουσα της μόδας? Δεν είναι μόνο μία πόλη. Είναι το Λονδίνο, το Μιλάνο, η Ρώμη, το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, η Αθήνα. Ήρθε στην Ελλάδα προσκεκλημένη του γνωστού σχεδιαστή Βασίλη Κοστέτσου. Ποια είναι η γνώμη σου για την ελληνική μόδα και τον τρόπο ντυσίματος της Ελληνίδας? Έφτασα μόλις χθες βράδυ και δεν έχω προλάβει να δω πολλές Ελληνίδες. Είστε η τρίτη Ελληνίδα που γνωρίζω και είστε πολύ κομψή. Μου αρέσουν πολύ τα ρούχα του Βασίλη και ήδη έκλεψα αυτό το σακάκι. Ο άντρας σου είναι ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας. Διευθύνει το πρακτορείο Elite, ένα από τα πιο φημισμένα πρακτορία μοντέλων στον κόσμο. Τα καταφέρνετε να βρίσκετε λίγο χρόνο και για την προσωπική σας ζωή ανάμεσα στο φορτωμένο πρόγραμμά σας? Ναι, βρίσκουμε χρόνο. Ο σύζυγός μου ταξιδεύει πολύ στην Ευρώπη, όπου και συναντιόμαστε. Τα κανονίζουμε όμως με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να είμαστε μαζί όσο γίνεται συχνότερα. Μερικές φορές έρχεται μαζί μου, αλλά πολύ συχνά συναντιόμαστε σε διάφορα αεροδρόμια μόνο για να πιούμε ένα καφέ. Προσπαθούμε να είμαστε μαζί όσο πιο πολύ γίνεται και δεν χωρίζουμε παραπάνω από 2 εβδομάδες. Ξέρουμε ότι η ζωή ενός μοντέλου είναι ιδιαίτερα σκληρή. Πρέπει να παραιτηθείς από πολλές μικρές καθημερινές χαρές. Πρέπει να γυμνάζεσαι, πρέπει να προσέχεις τη διαιτά σου. Η καριέρα σου σαν πετυχημένο μοντέλο ανταποδίδει τον σκληρό αυτό τρόπο ζωής? Yes, it does. It's very rewarding. Ναι, ανταποδίδει. Η δουλειά του μοντέλου μου προσφέρει πολλά. Δεν γυμνάζομαι ιδιαίτερα και είμαι πολύ τυχερή που δεν χρειάζεται να προσέχω τη διαιτά μου. Δεν ανήκω στην κατηγορία των μοντέλων που ακολουθούν αυστηρές δίαιτες. Βέβαια, επιβάλλεται να κάνεις κάποια πράγματα για να παραμείνεις όμορφη, αλλά πραγματικά αξίζει η κάθε προσπάθεια. Η αμοιβή της για κάθε της εμφάνιση στην πασαρέλα κυμαίνεται από 15 μέχρι 25.000 δολάρια. Λίντα Ευαγγελίστα, μια από τις ωραιότερες και πιο πολυφωτογραφημένες γυναίκες στον κόσμο. Γεια σου, Αντένα.
Οι αέρινες δημιουργίες του Βασίλειου Κωστοέτσου ενθουσιάζουν το κοινό. Ο σχεδιαστής πρωτοτύπησε για μία ακόμη φορά παρουσιάζοντας τα ρούχα του κατά τη διάρκεια της πτήσης Αθήνα-Λέρο. Η σειρά του, άνοιξε καλοκαίρι 2001, λανσάρεται νωρίτερα από τους ξένους συναδέλφους του και μάλιστα μέσα σε αεροσκάφος, που ευτυχώς δεν είχε κενά αέρος. Το φινάλε της επίδειξης δόθηκε στο αεροδρόμιο της Λέρου. Ένα όνειρο το οποίο έγινε πραγματικότητα. Ήταν μια επίδειξη στον αέρα, μια και η επίδειξη της μόδας μετά από 20-30 μέσα στο διάστημα. Η επίδειξη μόδας στον αέρα τράβηξε τα βλέμματα και των ξένων δημοσιογράφων. Όλοι ωστόσο συμφώνησαν ότι πρόκειται για το καλύτερο σοου των τελευταίων ετών. Ναι, η καινοτομία άρχισε από το 1990 και μετά, με την παρουσίαση της, όταν έκανε μια κολεξιόν και παρουσίαζε πλέον προσωπικότητες και όχι απλά μοντέλα στον χώρο της μόδας. Και αυτό συνεχίζει και μέχρι σήμερα, θα ναι, έλεγα, έτσι. Ναι, και με τη Λίντα Ευαγγελίστα το 1990, αργότερα με τη Σίντι Κρόφορντ, μετά Κρίστη με την τριάδα αυτή, τη, τέλος ναι, πάντων, ναι, 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 τη διάσημη. Έλα Κρίσεσεν, Μούλτερ, Ότις, Σίφερ κτλ. Θα έλεγα ότι χάρη σε σένα έχουν περάσει όλα τα top models από την Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχει μείνει και μοντέλο το top. Ναι, δεν το έκανα ποτέ με αρχή το να δημιουργήσω όνομα στο όνομά μου. Δεν ξεκίνησε έτσι αυτό το πράγμα. Ήρθε γιατί σαφώς αυτές οι κοπέλες είναι international, είναι διεθνείς. Βεβαίως και είναι. Και μια και εγώ θέλω να φεύγει η δουλειά μου σε όλο τον κόσμο, να φαίνεται παντού, δεν υπήρχαν καλύτερες πρέσβυρες από τα κορίτσια αυτά. Αυτό είναι και δηλαδή, για τη δουλειά. Σίγουρα. Βέβαια, γιατί φεύγει η ελληνική μόδα, σαν πρεσβευτής, μέσα έξω, από τις κοπέλες αυτές που είναι international, ταξιδεύει παντού. Είναι σαν να βγαίνει σε ένα διεθνές κανάλι, σαν να βγαίνει στο CNN, να χρησιμοποιήσει το CNN, να δείξει τη δουλειά σου. Χρησιμοποιεί σαν καθρέπτη. Τα κορίτσια αυτά. Και αυτό είναι κάτι που το αναγνωρίζουν όλοι, πιστεύω. Εντάξει, πέρα από τις όποιες αντιρρήσεις μπορεί να υπάρχουν ή όποιες κακίες ή δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, αυτό ακόμα και οι εχθροί σου, ας πούμε, αναγνωρίζουν ότι μας έφερες εδώ πέρα αυτές. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο. Ναι. Να το δούμε λίγο, που είναι έτσι μια μικρή ανασκόπηση της δουλειάς του Βασίλη. Passion, fashion. Passion, fashion, lights. Fashion. For the girls, fashion, fashion, colors, design.
designs. Colors, designs. Lights, photographs. Photographs. Colors, designs. Colors and lights. Fashion, fashion. Fashion, fashion. Fashion, fashion. Fashion, fashion. Fashion, fashion. Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν μία μικρή, δόση τέλος πάντων από τα διάσημα μοντέλα και τις κολεξιόνες όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, θα ήθελα να προσθέσουμε ότι στην τελευταία σου επίδειξη είχε έρθει ένα άλλο διάσημο μοντέλο. Η Κλόντια Σίφερ. Η Κλόντια Σίφερ που δεν την έχουμε. Δεν την έχουμε ακόμα γιατί η κολεξιόν είναι φθινόπωρο χειμώνα για το 1994. Ναι, οπότε να μην πλεχτούμε. 94, ναι. Η κολεξιόν αυτή θα μιλήσουμε αργότερα. Εκτός από τα κορίτσια αυτά, είναι μέσα από αυτές τις δουλειές βλέπεις. Τις αλλαγές, το πόσο έχω αγαπήσει την Ελλάδα, την Ελλάδα που έχει τα σύμβολα της Ελλάδας, δηλαδή πάντα η κολεξιόν, το οποίο άρχισα να τα χρησιμοποιώ πάντα από το 1986 που ξεκίνησα την καριέρα μου, πολύ όμως έντονα από το 1990. Από το 90 και μετά. Ναι, όλα αυτά τα σύμβολα βγήκανε και δώσανε μία πνοή και ένα χαρακτήρα στα ρούχα πολύ πιο ελληνικό, αλλά όχι folklore. Ναι, αυτό κάτι το οποίο να μπορεί να φοριέται από τα κορίτσια, ναι, και από τα αγόρια, χωρίς να αισθάνονται ότι είναι ντυμένοι folklore τσολιάδες. Να αισθάνονται ότι είναι ευρωπαϊκά ντυμένοι, ρούχα, αλλά αμερική, με το σύμβολο αυτά πάνω στα ρούχα τους. Ναι. Και επίσης είδαμε πάρα πολύ τα μπούστα τα οποία χρησιμοποίησα το 1990, άρχισα να χρησιμοποιώ με την Crawford, τα οποία τα βλέπουμε τώρα. Ναι, τα κορμάκια και τα μπουστάκια. Ναι, όλα αυτά εδώ και τις ασυμμετρίες, το δέρμα με το φίδι, όλα αυτά πράγματα που χρησιμοποιούνται τώρα. Και αισθάνομαι έτσι. Αισθάνεσαι καλά που έχεις διαλέξει κάποια υλικά αρκετά χρόνια πριν. Και κάποιες γραμμές. Βέβαια, η μουσική υπόκρουση σε αυτό το βίντεο που είδαμε, θα έλεγα ότι είναι το καινούριο τραγούδι. Ναι, και το οποίο κατά αποκλειστικότητα το παρουσίασε στη μουσική σήμερα, δεν έχει βγει μέχρι τώρα. Θα βγει το Passion of Fashion, βγαίνει το Σεπτέμβριο, ναι. Το οποίο είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε από τον Λουκά Θάνο. Οι στίχοι γράφτηκαν από μένα. Ναι. Το βίντεο κλιπ χειρίστηκε με τη Κάρλα Μπρούνι πριν μία εβδομάδα. Άλλη μια διάσημη που ήρθε στην Ελλάδα. Και είναι μια πολύ ωραία δουλειά, ας πούμε, καταπληκτική, στην οποία την έχει σκηνοθετήσει ο Ηλίας Μιχαλόλιας. Όλο αυτό εδώ. Ναι. Συμμετέχουν 4 οι Σελληνίδες, η Ιωάννα Σουλιώτη, η Μαρίνα Πούπου, η Μάνια Ντέλου και η Άντζελα η Τράνταλη σε αυτή τη δουλειά. Ναι. Δεν θέλω να κάνω τον τραγουδιστή μέσα από αυτή τη δουλειά, απλά είναι το πάθος μου για τη μόδα. Που εκφράζεται και μέσα από τη μουσική. Μέσα δηλαδή από τη μουσική. Έχω κάνει μια πολύ ωραία επιλογή μουσικής, επενδύοντας τη φωνή μου, η οποία πιστεύω ότι είναι. Εντάξει, μπορεί να ακουστεί. Μπορεί να ακουστεί, ναι. Και συμπληρώνει απλά αυτό το πράγμα που λέγεται μόδα γύρω μου. Και δεν υπάρχουν περιορισμοί σε έναν άνθρωπο της μόδας, πιστεύω. Που μπορεί να κάνει οτιδήποτε που έχει σχέση με αυτόν. Τομέα της μόδας. Ναι. Βέβαια, νομίζω ότι έχει και κάποιο άλλο σχέδιο που, πάλι που έχει σχέση με μόδα, αλλά που ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Ναι, υπάρχει ένα ακόμα το οποίο το ανακοινώνω τώρα σε σένα. Το έχουμε πει πριν. Μέσα στο χειμώνα θα γυριστεί μια ταινία μικρού μήκους, η οποία θα βασίζεται ακριβώς στο Passion of Fashion. Θα είναι εκτενή το Passion of Fashion. Θα συμμετέχουν μέσα special guest από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Πάλι δηλαδή κάποια κορίτσια ή ναι, και αγόρια. Με βαρύτητα όμως περισσότερο σε 2 Ελληνίδες μοντέλα που αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στο χώρο της μόδας, οι οποίες θα έχουν κάποιο πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο αυτό το φιλμάκι το μικρό, το οποίο θα είναι ένα ντοκιμαντέρ μόδας, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Είναι και αυτό κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, που βεβαίως στο εξωτερικό ήδη βλέπουμε τον Lindbergh που γυρίζει, ξέρω εγώ, διάφορα ακριβώς, και όλα αυτά. Ναι, κάτι τέτοιο. Και τελικά είναι καλό να γίνονται και στην Ελλάδα κάποια τέτοια ανοίγματα. Πάρα πολύ ανήσυχος τύπος. Ναι, είμαι ανήσυχος. Θέλω να πω εγώ. Οτιδήποτε πάνω έχει σχέση με τη μόδα και σίγουρα μέσα στο 1993, τέλη του 1993, αρχές του 1994, θα γίνει μια παρουσίαση της δουλειάς μου πλέον. Όχι στην Ευρώπη, αλλά στην Αμερική. Τέλος του 1993. Ναι, τέλος του 1993, αν προλάβω, αν όλα πάνε καλά τα πράγματα, πρώτο Θεός, ή αρχές του 1994, μόλις θα είμαι έτοιμος, γιατί εντάξει, και τώρα υπάρχουν προδιαγραφές, απλά θέλω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι ξεκινάς κάτι με Αμερική, το οποίο θα είναι, ας πούμε, μόνιμο.
Πιθανώς, χωρίς να αλλάξει βάση μου, ναι, πιθανότατα. Πιθανώς, ναι. Αλλά... γιατί πιστεύω ότι είναι, αυτή τη στιγμή μου πάει εμένα σαν ύφος για να δείξω τη δουλειά μου και σίγουρα όχι το Παρίσι, στο Μιλάνο. Είναι, δεν είναι στην καλύτερη, τους εποχή. Εποχή το Παρίσι και το Μιλάνο. Μάλιστα. Για να δείξει τη δουλειά σου. Ναι. Εντάξει, για τους ήδη, για τους καθιερωμένους και βιαστές του Παρισιού. Καλά, έτσι είναι πια δεδομένο ότι γίνονται αυτές εκεί, οι κολεξιόν. Εκεί, αλλά για αυτό που έχω, όπως το έχω στο μυαλό μου, έτσι σχεδιάσει, πιστεύω ότι το η Νέα Υόρκη είναι... Ό,τι πρέπει. Κατά, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ, μας είπες τα σχεδιά σου, ευχαριστώ τα καινούργια. Πάρα πολύ εγώ, εύχομαι καλό καλοκαίρι. Και πάντα να μας ευνηδιάζεις. Προς το καλό. Θα έλεγα ότι ναι, το έχεις αυτό το στοιχείο του ευνηδιασμού. Ναι. Ανήσυχος τύπος. Σου ευχόμαστε λοιπόν καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ και πάρα πολύ σε όλους τους ακροατές, στις τηλεθεατές σας εδώ. Ευχαριστούμε όλους λοιπόν και ήρθε τώρα η ώρα να... Fernsehgarten. Danke fürs Mitmachen. Ich hab's gesagt, ein Muntermacher ist das Spiel. Ja, unser europäisches Gastland, ich sagte das schon, ist Griechenland. Und wir wollen Ihnen heute einen griechischen Designer vorstellen, der international für Furore gesorgt hat. Vasilios Kostestos. Vasilios. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hi. Wie sagt man auf Griechisch? Kali? Kalimera. 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 Und Kali nicht, das sagt man dann am Abend. Sie haben schon als Kind sich für die Mode interessiert. Have you been interested in becoming a designer, being a child already? It's very exciting to be a designer. And, I love this, that I do it. Also er ist begeisterter Designer und er hat mir gestern schon erzählt bei der Probe, dass er als elfjähriger Junge bereits im Atelier seiner Mutter die ersten professionellen Schritte als Designer unternommen hat. Now, your fashion has a lot to do with Greek tradition and also new impulses. Ihre Mode hat viel mit griechischer Folklore, griechischem Ursprung zu tun, aber auch moderne Elemente. Of course, I'm Greek and we have so much tradition. With the culture and the symbols and the Greek ancient period. So all this I put to my fashion with a dynamic and feminine style. Er sagt, er ist Grieche und er möchte natürlich die griechische Tradition, die ja sehr vielseitig ist, im altertümlichen Griechenland nicht vernachlässigen in seiner Mode, aber mit modernem Stil verknüpfen. Und ich denke, das schauen wir uns am besten jetzt an. Here is your way of your look. So that's and maybe you tell us a little about the girls also. Vielleicht erzählen Sie uns von den Mädchen auch, nicht nur von der Mode. Denn diese Mädchen haben Sie extra aus Griechenland mitgebracht. Yeah. That's the Haute Couture collection. She's what? It's the Haute Couture collection from the winter. And this is Ioana Souliot. This is the look of the year of 92. Das Mädchen war look of the year. And she does international career now. Sie hat eine internationale Karriere gemacht. Und sie trägt etwas sehr Verführerisches. Now, this is the daily or more the evening no, already? No, it's for evening. It's schon für den Abendbereich? With a Greek pleats and details, like the symbol. Die Symbole sehen wir in den Applikationen. Now, you have worked also with the top models of the world. Mit den Top Models der Welt hat er auch präsentiert, zum Beispiel Linda Evangelista. How much money, wie viel hat denn Linda gekostet? 100.000, that's $100,000. Oh, $100,000 per day, pro tag? Per day. Oh, deine Güte. That's Fotis Giannotis, he's a Greek top model. That's does international career too, and he wear internationales griechisches Modell. See the military look to the pockets. Und hier haben wir den leicht angehauchten Armee-Look. Now, his boots have high heels. Die Schuhe der Herren haben wieder hohe Absätze. Yes. Is that fashion? Yes, now? Yes. It's for the military and the army. Who else have you worked with besides Linda Evangelista? Cindy Crawford, Chrissy Dellington, Naomi Campbell. Oh, all den großen Topmodels. Claudia Schiffer. Claudia Schiffer, Cariotis from the Wild Orchid. Uh-huh. All the girls. Now, how much is a show with all those girls? Wie viel kostet eigentlich eine Modenschau, wenn man all die teuren Mädchen gebucht hat?
A lot of $1,000, maybe about in $1,000,000. $1,000,000? Ooh, I know. That's Marina Popu, that she's the Miss Greece 91. Das ist Miss Griechenland 1991. And she does Marie Claire covers, Elle covers. Und auch für die Damen ein bisschen military look, now for the and lady the, also. Yes. Military. With the buttons, you see the military buttons and again the pockets, but the new length that is long. Das ist also die neue Länge, wie Vasilios sie sieht. Und schauen Sie mal die Schuhe auch an. Wir müssen auf wahnsinnig hohen Absätzen wieder das Laufen lernen. Manja Delus ist die Miss Greece 93. Das ist Miss Griechenland 93. 93. How old are you? Wie alt sind Sie denn? I'm 26. 26 Jahre ist unser Designer. Er hat schon eine große Karriere gemacht mit 26 Jahren. Und jetzt, glaube ich, kommt etwas sehr Erotisches. Now we're very erotic with that the next dress. Yes. It's in, from the end of the century, it's a lace. Also mit Spitzen. With Angela Trandali Tilichristou. Und die Dame zeigt wie the look of the year of 91. Das Mädchen ist look of the year 1991. Im Moment looks a bit gelangweilt. Do the girls smile once in a while? Damen lächeln yes, it depends on the style. Also, not with the style, you don't smile. Also mit because it's haute couture. Mit haute couture lächeln wir nicht, meine Damen. Das hat sie aber doch gelächelt aus Versehen. Now, in we can smile. Yeah, we can. In what cities have you studied design, fashion? Yes. In welchen Städten haben Sie sich als Designer schon kundig gemacht? The biggest I did with my mother, but after I did in Milan and in Paris, mm-hmm. until that I opened my atelier in Athens. Er begann mit seiner Mutter, das war sein großer Einstieg, nach Mailand und Athen, also Paris, I think, yes. Paris. Aber I think you will stay in Athens, would you? Yes, I keep my base in Athens, but I work international and all over yeah. the world. Er folgt seiner Mode und hier, oh. Meine Herren, ich glaube, das könnte Ihnen gut gefallen. That is beautiful. Yes, it's for the evening. It's a red lace. Rote Spitze. With a boot. Mit Stiefeln trägt man das. You can see the details in the sleeves. Und an den Ärmeln kann man sehen die griechische Folklore. But in modern style. Im modernen Stil. And very feminine, very sexy. Sehr feminin, sehr sexy, sieht die Damen von heute. I think we have to hurry up now. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, sonst läuft uns die Zeit davon. Es gibt noch etwas Wunderschönes zu sehen. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Nämlich aus dem Abendbereich und ein traumhaftes Hochzeitskleid. Das aber dann wahrscheinlich schon eher die Hochzeitsnacht vorbereitet. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, können wir vielleicht zwischendurch noch mal einen Blick drauf werfen. Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. What so hot here. Ja, very. Na. That's okay. Another dress for evening. Mädchen müssen sich natürlich wahnsinnig beeilen. You can see the Greek style in the sleeves. Der griechische Stil, sagt Vasilios, ist hier ganz deutlich in den Ärmeln zu sehen. It's like the Corinthian columns, the sleeves. Wie die griechischen Säulen, die haben ihn dazu inspiriert. That's Manja Delu again. Also ich merke schon, Vasilios sieht die Frau von heute sehr, sehr feminin. Da ist nichts los mit Freizeitlook und bequem und lässig. Aber das ist schon eine außergewöhnliche Mode. Die wollten wir Ihnen einfach mal präsentieren, weil sie so ganz anders ist. Now, where is the